Γεια! Σήμερα επιστρέφουμε με ένα βίντεο πολύ special, ένα βίντεο για την αγάπη. Επιστρέψαμε λοιπόν με διάφορα τεστ και quiz, με τα οποία θα μάθουμε καλύτερα τους εαυτούς μας. Έχουμε βρει σχετικά με ραντεβού, με γάμο. Τι άλλο εδώ πέρα βλέπω, red flag, green flag. Θα δούμε αν είμαστε red flags. Και αυτά. Μας αρέσει πολύ να κάνουμε κουιζάκια, επιστημονικά τεκμηριωμένα εννοείται, not. Οπότε ό,τι δείτε σε αυτό το βίντεο δεν είναι βασισμένο σε έρευνα, αλλά θα μάθουμε πράγματα, ρε παιδί μου. Το βίντεο έχει πιο πολύ χιουμοριστικό σκοπό. Να πω όμως βέβαια ότι πάντα σε αυτά τα βίντεο κάνουμε έτσι ωραίες συζητήσεις, βλέπουμε διάφορα πράγματα, οπότε να έχουν και ενδιαφέρον ταυτόχρονα. Ξεκινάμε. Πάμε για αρχή να σχεδιάσουμε έναν φανταστικό γάμο. Εδώ λέει ο τίτλος του quiz, σχεδίασε έναν AI γάμο για να σου αποκαλύψουμε ποιο είναι το πραγματικό σου love language. Με ποιο τρόπο δηλαδή εκφράζεσαι στην αγάπη. Ναι, βέβαια δεν ξέρω πώς αυτό θα μεταφραστεί σε πατάτες τηγανιτές στο τέλος για μένα, αλλά πάμε να δούμε. Το τεστ εδώ λέει και AI, οπότε θα έχει διάφορες εικόνες φτιαγμένες από τεχνητή νοημοσύνη και με βάση αυτά θα επιλέξουμε τον γάμο μας. Έτσι, έτσι πάρα πολύ. Ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση. Λέει, διάλεξε την αισθητική του γάμου σου. Έχει εδώ πολλές αισθητικές. Το Regal τι είναι, έτσι, βασιλικό ας πούμε. Ναι. Ωραία. Έχει το βασιλικό εδώ πέρα γάμο. Ρομαντικό. Όμινους. Α, αυτό είναι έτσι λίγο μυστηριώδες μου φαίνεται. Adventures με περιπέτεια και μαγεμένο. Καλέ, πολύ ωραία φαίνονται όλα. Πολύ ωραία φαίνονται όλα. Ναι, να σου πω κάτι. Έτσι όπως τα βλέπω, θα πήγαινα νομίζω με το μαγεμένο. Εμένα δεν μου αρέσει κανένα από όλα αυτά, είναι αλήθεια. Θα πάμε το romantic, γιατί μου φαίνεται το πιο πολύ στο στυλ μου από τα υπόλοιπα. Θα βάλω εγώ τις απαντήσεις μου μετά στο τέλος, οπότε συνεχίζουμε. Ωραία. Λοιπόν, εγώ enchanted. Τώρα διάλεξε το venue, τον χώρο δηλαδή που θα γίνει η εκδήλωση. Ένα χωράφι, slash κήπο, θα έλεγε κανείς. Λίμνη, φαράγγι, με τα αερόστατα. Ωραίο αυτό. Όντως. Δάσος και παραλία. Καλέ, τι ωραία που είναι όλα. Νομίζω ότι θα πάω με τη λίμνη. Έχει να κάνει λίγο και με τη φωτογραφία, πιστεύω, γιατί όντως σχέση με τα άλλα φαίνεται το πιο ωραίο. Δεν ξέρω αν έχω πειραστεί από τη Σουηδία, αλλά γενικά η φάση λίγο νερό σε μορφή λίμνη, slash αρχιπέλαγος με κιοσκάκια από δίπλα δάσος. Μ' αρέσει πολύ. Οπότε 100%. Ωραία, διαλέγουμε αυτό και οι δύο. Τέλεια. Πάμε τώρα να διαλέξουμε τούρτα. Λοιπόν, εδώ δεν έχει κάποια περιγραφή, απλά τις βλέπουμε. Εν τω μεταξύ νομίζω ταιριάζουν λίγο και με το πρώτο, με το aesthetic. Δηλαδή αυτό όντως θυμίζει λίγο πιο βασιλική τούρτα. Με αυτή είναι λίγο πιο ρομαντική και πάει κάπως έτσι. Δεν ξέρω. Θα μ' άρεσε και αυτή η μόβ, ίσως με άλλο χρώμα, αλλά τώρα έτσι όπως βλέπω, νομίζω θα πάω με την άσπρη, την πιο απλή. Εγώ είμαι ανάμεσα στη ροζ και στη γαλάζια. Αλλά η γαλάζια που είμαι με τα λουλού δεν έχει κάποιο νόημα. Οπότε θα πάω με τη ροζ. Ωραία. Πάμε τώρα στο νηφικό. Έχει εδώ κάποια νηφικά. Ποιο από αυτά θα διάλεγες ή ότι κανείς μας δεν θα φορέσει φόρεμα. Μπορούμε εμείς να το πάρουμε ότι κανένα από αυτά, θα έλεγα. Ναι, οκ. Okay. Άμα δεν μας αρέσει κάτι, ναι. Γενικά, μέχρι στιγμή δεν μου έχει αρέσει τίποτα ιδιαίτερα από καμία ερώτηση. Επίσης αυτό παρόλα δεν αυτά... είναι AI. Θα έπρεπε να είναι πιο. Καλά δεν λέω, επειδή και όλο το τεστ υποτίθεται είναι AI generated. Ναι. Βασικά μπορεί να είναι, δεν ξέρεις. Ισχύει. Νομίζω βέβαια ότι το δεύτερο νηφικό κάπως μου αρέσει. Οπότε θα πω το δεύτερο. Ωραία. Εγώ θα πω κανένα από αυτά. Δεν μπορώ και να αποκαλύψω κάτι. Οπότε πάω με την τελευταία επιλογή. Πάμε να διαλέξουμε ανθοδέσμη. Έχουμε κόκκινη με τριαντάφυλλα, αυτή τη ροζ, ηλιοτρόπια, άσπρη και μοβ. Ναι. Πολύ ωραία μου φαίνονται. Θα πρέπει όμως να ταιριάξει λίγο και με το aesthetic που έχω διαλέξει προηγουμένως. Τι διάλεξα? Το δάσος. Το μοβ δεν θα πήγαινε. Θα πήγαινε, πιστεύω. Ναι, οκ. Okay. Εγώ να σου πω την αλήθεια, μου άρεσαν πάρα πολύ τα ηλιοτρόπια. Μ' άρεσε και το κίτρινο πάρα πολύ, αλλά και σαν ανθοδέσμη μου άρεσε. Είναι έτσι ξεχωριστή. Οπότε νομίζω ότι θα πάμε το κίτρινάκι. Ωραίο, συμφωνώ σου, ταιριάζει αυτό. Και πάμε τώρα, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, στο δωράκι που θα δώσει. Party favors, τι είναι αυτό. Νομίζω αυτό είναι το τι θα δώσει. Τι θα δώσει στο γάμο σου. Α, οκ. Okay. Κρασί, αυτά εδώ τα παχύφητα, ποτήρια, βραχιολάκια και cookies. Εγώ τώρα θέλω να δώσω cookies, αλλά όχι, δεν θα δώσω cookies. Θα δώσω τα φυτά. Μ' αρέσει πολύ σαν ιδέα το μαζί με την μπομπονιέρα να πάει ένα μικρό φυτάκι, γιατί είναι και κάτι που θα το θυμάσαι και θα ζήσει μετά. Ναι, ισχύει. Είναι ωραίο. Και εγώ με αυτό νομίζω θα πάω έτσι από αυτές τις επιλογές. Βέβαια, μια φίλη μου που παντρεύτηκε πέρσι εδώ στη Σουηδία είχαν σχεδιάσει μπουκάλια και είχαν βάλει καρτελάκια πάνω στα μπουκάλια αντί για ετικέτα που έχει τη μάρκα, ας πούμε, και το όνομα του κρασιού. Το οποίο μου φαίνεται επίσης πάρα πολύ καλή ιδέα, γιατί το μπουκάλι μπορείς να το κρατήσεις. Και επίσης πολλές φορές το μπουκάλι μπορείς να βάλεις από πάνω, ας πούμε, και ένα κερί και να γίνει σαν βάση κεριού, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Να θα μ' άρεσε και αυτό. Όχι όσο τα φυτά, βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνούμε σε αυτό. Πάμε τώρα σε wedding ring. Ωραία. Δεν έχει καν φυσιολογικό. Which wedding ring is yours? Mine, για να δω. Δεν ξέρω. Θα πάω με αυτό που πιάζει πιο πολύ με τα κλασικά, που είναι σαν σταγόνα. Ναι, και εγώ με αυτό θα πάω. Τα άλλα δεν μ' αρέσουν ιδιαίτερα. Η επόμενη ερώτηση είναι πιο ωραία.
Ποιο είναι το παραμυθένιο love story σου? Πώς το περίπου γνωριστήκατε δηλαδή? Star-crossed lovers, δεν ήξερα τι σημαίνει αυτό, μόλις το googlara και λέει ότι αναφέρεται σε δύο άτομα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να είναι μαζί. Το οποίο, τι love story είναι αυτό? Σχεδιάζουμε γάμο, αν δεν μπορούν να είναι μαζί, δεν θα ανοίξει γάμο, αλλά αυτό είναι εκτός θέματος. Έλατε. Εγώ πριν το ψάξεις, νόμιζα ήταν κάτι του τύπου ότι τα αστέρια σας ευθυγραμμίστηκαν και κάπως το σύμπαν συνωμότησε για να συναντηθείτε, κάπως έτσι το κατάλαβα. Αλλά μάλλον δεν είναι αυτό, οκ. Okay. Επίσης, πολλές άγνωστες λέξεις, αυτό το foraging δίπλα λέει εδώ ότι είναι η αναζήτηση τροφής. Καθώς ψάχνετε και τροφή, μάλιστα. Συναντηθήκατε σε ένα βασιλικό χώρο. Προξενιό εδώ με τον κυριούλη, οι γονείς σας τα κανόνισαν και είστε παιδικοί φίλοι. Δεν ξέρω. Μου αρέσουν διάφορα τώρα εμένα εδώ. Σίγουρα αποκλείω το δεύτερο στο δάσος, γιατί πιστεύω ότι είναι τελείως creepy να είσαι μόνη σου, ξέρω εγώ, και να είναι κι άλλος μόνος του στο δάσος. Και να εγώ πάλι, άκου λίγο. Ήμουν έτοιμη να πω αυτό. Γιατί πρώτον κολλάει και με το Enchanted που διάλεξα το πρώτο. Δεύτερον, είναι λίγο του τύπου ότι και καλά, ξέρεις τι μου θυμίζει, ότι τυχαία στο δάσος βρεθήκατε και. Κατάλαβες. Μου θυμίζει λίγο αυτό. Δηλαδή, δεν το πηγαίνω τόσο στο δάσος, όσο στο ότι έτυχε να βρεθείτε και έτυχε να μπει στη ζωή ενός του άλλου και κάπως έτσι γνωριστήκατε. Που έτσι κάπως γνωρίζονται όλοι, νομίζω. Δηλαδή, κάπως τυχαία γνωριζόμαστε με κάποιους ανθρώπους. Οπότε μου άρεσε αυτό. Αυτά θα βάλω. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό που λες, αλλά η περιγραφή λέει: συναντηθήκατε στο δάσος αναζητώντας τροφή. Δηλαδή, είναι too specific. Δεν πειράζει. Είναι, εγώ σου λέω: το πάω. Έτσι, γιατί τα άλλα δεν κολλάνε. Εγώ αναιρώ αυτό που είπαμε στην αρχή. Θα βάλω το πρώτο με το twist ότι θα γίνει το happy ending στο τέλος και ότι όντως θα καταφέρετε να παντρευτείτε. Είστε, ξέρω εγώ, δύο άνθρωποι που στην αρχή υπάρχουν κάποιοι λόγοι που σας χωρίζουν και τελικά η αγάπη τα υπερνικά όλα και είναι πάνω απ' όλα και τα καταφέρνετε. Θα βάλω αυτό επειδή κολλάει με όλο το concept και επειδή κανένα από αυτά νομίζω δεν κολλάει και με τη δική μου ιστορία. Οπότε ναι, ούτως ή άλλως το πάμε. Παραμυθένια, πάμε στο δάσος. Μ' αρέσει. Και ό,τι είναι. Άσε τώρα τον αναζητώντα τροφή. Βρεθήκαμε τυχαία, είναι η περιγραφή μου. Κατερίνα, εντωμεταξύ, έχει βάλει μαγεμένο στο δάσος. Στη λίμνη, περίμενε, πρόσεξε. Σε μια λίμνη, ναι. Του τύπου το love language σου είναι, ξέρω εγώ, είσαι μια μάγισσα κρυμμένη στο δάσος που χαμαλωτίζει και τους δίνει φίλτρα. Where did you or your significant other propose? Πού έγινε η πρόταση γάμου, εν πάση περιπτώσει. Σε μια χειμερινή καλύβα, την άνοιξε σε ένα, λέγεται μάλλον αυτό, γκαζίμπο. Αυτό εδώ. Το κιόσκι, πολύ ωραίο. Σε ένα μπαλκόνι βλέποντας την πόλη, στην παραλία στο Ιωβασίλεμα ή σε ένα private waterfall, σε έναν ιδιωτικό καταράκτη. Έπρεπε να έχει μια επιλογή στο Cinque Terre με ωραία θέα. Θα πω το μπαλκόνι overlooking the city. Κολλάει λίγο έτσι βλέποντας την πόλη. Γλυκούζικα είναι όλα. Το δεύτερο μου φαίνεται λίγο στημένο. Οπότε ή θα διάλεγα κι εγώ το μπαλκόνι με θέα την πόλη ή την παραλία. Νομίζω θα πάω Ιωβασίλεμα παραλία. Μου φαίνεται πολύ ρομαντικό. Perfect. Εγώ με το μπαλκόνι. Έχει πολλές ερωτήσεις αυτό το quiz πλάκα-πλάκα. Οπότε πιστεύω θα μπορέσει να καταλάβει το ψέμα το ίδιο. Ποια φορέματα θα δώσεις στους παράνυμφους? Νομίζω μόνο το δεύτερο είναι ωραίο. Όλα τα άλλα δεν μ' αρέσουν. Η αλήθεια είναι, ειδικά τα δύο τελευταία, το χρυσό και το μαύρο. Το ένα σαν να πηγαίνω σε κλαμπ και το άλλο επίσης σε κλαμπ. Μπουζούκια. What about the other half? Τους υπόλοιπους μισούς, οι άντρες δηλαδή πώς θα είναι ντυμένοι. Δεν ξέρω, τι να πω. Εμένα το κίτρινο ταιριάζει με την ορθοδέσμη. Αλλά δεν μ' αρέσει όμως, ρε. Όμως έχει ένα κόνσεπτ να σου πω κάτι. Θα μπορούσα να πας όντως με αυτό. Εγώ με βάση το κόνσεπτ, το μαγεμένο ή ροζ γραβάτα. Για να είναι το κάτι διαφορετικό. Ή όχι, δεν ξέρω. Θες να βάλεις εσύ το κίτρινο, εγώ το κόκκινο? Εγώ θα πάω με τη ροζ γραβάτα κι εγώ. Εντάξει, πάμε εκεί. Εν τω μεταξύ, πού τις βρήκαν αυτές τις φωτογραφίες? Δηλαδή είναι όλα ένα και ένα, δεν ξέρεις ποιο να μην διαλέξεις. Και τώρα λέει τι θα φορέσουν και οι υπόλοιποι. Ντύσαμε το ένα μισό, ντύσαμε και το άλλο μισό, τώρα και τους υπόλοιπους πρέπει να ντύσουμε. Έχει εδώ κάποιες επιλογές ρούχων και τους υπόλοιπους καλεσμένους, από τα οποία δεν ξέρω ποια είναι για γάμο. Νομίζω το πιο ωραίο αντικειμενικά είναι το πρώτο τελευταίο, το πουκαμισάκι με το παντελόνι το ωραίο. Οπότε εγώ θα πάω με αυτό. Και εγώ, γιατί νομίζω είναι το μόνο που κολλάει με γάμο, ειδικά τα γυναικεία, γιατί τα φοράς και για ένα καφέ. Και για ένα πικνίκ επίσης. Ωραία ερώτηση. Τελευταία κιόλα, τελευταία και καλύτερη. Διάλεξε ένα σποτ για μήνα του μέλητος. Honeymoon. Έχει ένα κάστρο. Έχει μία καμπίνα πάλι, μία καλύβα έτσι χιονισμένη στο δάσος. Άλλη μία καλύβα που αυτή τώρα είναι όμως σε τροπικό μέρος. Άλλη μία καλύβα που είναι στην παραλία. Και ένα cottage. Ναι, από αυτά για μήνα του μέλητος μου κάνει το. Η παραλία, θα έλεγα.
Νομίζω με τον Beach Cabana θα πάω. Ναι, θα συμφωνήσω. Για να δούμε. Λοιπόν, εγώ είμαι Words of Affirmation. Εκφράζει την αγάπη σου και την νιώθεις ανταποδίδοντάς την με λέξεις. Words of Affirmation. Δεν ψαρεύεις για κοπλιμέντα, αλλά θες να στα δώσει όλος αυθεντικά και να είναι αληθινά και αυτό σε κάνει να νιώθεις ότι σε εκτιμούν. Οκ. Okay. Είσαι του μπλα μπλα δηλαδή. Εντάξει, το ακούω. Δεν νομίζω ότι είναι λάθος. Βέβαια, πιστεύω γενικά σε όλους κάπως και μια αγκαλιά, ένα χάδι πάντα βοηθά. Αλλά και τα λόγια. Να σου μιλήσει ο άλλος ειλικρινά. Όντως, είναι κάτι καλό. Εσύ τι είσαι? Λοιπόν, πάμε να βάλω και τα δικά μου μία στα γρήγορα. Α, και εμένα το ίδιο. Δεν μου βγάλε πατάτα στη γέννητε. Δώσε μου μία πατάτα και θα είμαι οκ. Okay. Συμφωνώ όμως πάντως κι εγώ. Δηλαδή, είμαι πολύ. Λέω και μ' αρέσει να μου λένε κιόλας πράγματα. Οπότε, okay. Το δέχομαι, το δέχομαι. Είχαμε και κάποιες παρόμοιες απαντήσεις, αλλά είχαμε και αρκετά διαφορετικό, οπότε δεν ξέρω γιατί μας έβγαλε το ίδιο. Τέλος πάντων. Πάμε στο επόμενο quiz, στο οποίο θα δούμε αν είμαστε red flag ή green flag. Γιατί πάντα για τους άλλους κοιτάμε αν είναι red flag ή όχι, δεν ξέρουμε όμως για τους ίδιους μας τους εαυτούς. Θα το δούμε τώρα. Ξεκινάμε την πρώτη ερώτηση που είναι πολύ καθοριστική για το αν είσαι green ή red flag. Διάλεξε ένα ζευγάρι παπούτσια. Εγώ εδώ δεν έχω να πω κάτι. Τα Crocs τα αγαπώ και τα έχω στη ζωή μου πολύ πριν γίνουν mainstream και viral. Από τότε που όλοι τα έκραζαν. Οπότε εσείς που τώρα τα φοράτε, ενώ παλιά τα κράζετε, ντροπή σας. Ήθελα πολύ καιρό να το πω αυτό και διαλέγω Crocs. Συμφωνώ και σένα, αυτή είναι ξεκάθαρη απάντηση. Εγώ που φοράω απ' όλα, η απάντηση είναι δεν έχω ιδέα. Παρ' όλα αυτά, θα πάω με τα New Balance που είναι έτσι αθλητικά και άλλαξε έναν τραγουδιστή. Τι έχουμε? Έχουμε Taylor Swift, έχουμε Bruno Mars, Kanye West, Drake, Ed Sheeran, Dua Lipa. Dua Lipa! Μ' αρέσει η Dua Lipa. Εγώ εννοείται τη Sheeran, αγαπώ. Αν την αυτού το quiz ως τώρα έχει πανεύκολα σε απαντήσει εσένα, δηλαδή είναι ξεκάθαρα. Και μόλις είδα και την επόμενη ερώτηση. Διάλεξε μάρκα Champion, Rusty, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Butter, Patagonia. Tommy Hilfiger, εγώ νομίζω ότι προσκυνώ σε αυτή τη ζωή. Μ' αρέσει πάρα πολύ η χρωματική τους παλέτα. I can't. Εγώ δεν ξέρω τώρα από αυτά. Ξέρεις τι θα μου τέριαζε σε σένα. Και ήταν και η δική μου δεύτερη επιλογή, το Patagonia. Που είναι αυτά τα αθλητικά, slash χειμερινά, slash πάμε Ισλανδία. Α, βγάζει περιπέτεια. Ωραία, οκ. Okay. Ωραία, ωραία. Εκεί θα πάω. Διάλεξε τώρα ένα κατοικίδιο. Σκύλο, γάτα, άλογο, φίδι, ψάρι και πουλί. Μόνο ψάρια είχα από αυτά. Δεν μπορώ να βάλω κάτι άλλο. Τι να βάλω, να βάλω άλογο που δεν είχα ποτέ. Όχι, αλλά ο Γιώργος έχει σκύλο. Ισχύει. Όμως εγώ πρέπει να δω αν είμαι red flag ή green flag. Οπότε θα βάλω ψάρι. Εγώ είμαι σκύλος. Ενώ όχι εγώ το κατοικίδιο. Διάλεξε μπουκάλι νερό. Δεν θα μπορούσε να με ενδιαφέρει λιγότερο. Πίνω νερό από τη βρύση. Δεν τα διαβάζω καν. Θα πατήσω το πρώτο, γιατί μοιάζει λίγο σουηδικό το όνομά του. Γιατί φλάσκα είναι το μπουκάλι στα σουηδικά. Ωραία. Εγώ θα πατήσω το δεύτερο, γιατί το γέτι μου θυμίζει ένα τεράστιο τέρας του χιονιού και μου κάνει για δροσερό νερό. Ωραία. Τέλεια. Εμπεριστατωμένες απαντήσεις. Θα μας δώσει και πολύ καλά αποτελέσματα με βάση αυτά. Διάλεξε μία μάρκα αυτοκινήτου. BMW, Suzuki, Nissan, Toyota, Subaru και Hyundai. Δεν καταλαβαίνω το πάθος μερικών ανθρώπων για τα αυτοκίνητα. Παλιά έλεγα ήθελα πάρα πολύ ένα Tesla όταν έβλεπα τον David Dobrik που είχε πάρει Tesla. Τώρα το βλέπω τόσο στην καθημερινότητά μου που το έχω απομυθοποιήσει και αυτό. Δεν με ενδιαφέρει. Συμφωνώ. Δεν έχω ιδέα. Αν δω εμφανισιακά ένα αμάξι, μπορεί κάποιο να μου αρέσει πιο πολύ σχέση με άλλο. Αλλά τώρα που βλέπω τις μάρκες δεν μου λέει κάτι. Να πούμε και οι δύο το ίδιο. Να πούμε. Hyundai. Να πούμε Nissan. Nissan. Εντάξει. Πιο από όλα τελικά. Σουμπαρού πάμε, δεν ξέρω. Έλα. Πάμε Σουμπαρού. Λες και ξέρουμε, δεν έχουμε ιδέα. Λοιπόν, πάμε. Διάλεξε είδος τηλεόρασης. True crime, reality, επιστημονική φαντασία, thriller, ρομάντζο και κωμωδία. Έλα, εγώ έχω ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό. Ναι, ποια? Reality. Ενώ μ' αρέσουν όλα και παλιά θα σου έλεγα στο true crime πιο πολύ. Τώρα νομίζω ότι άμα δούμε στο Netflix έτσι κάποιο reality που να είναι έτσι λίγο πιασάρικο, σίγουρα θα το δούμε. Έστω να δούμε τι είναι, μπορεί να μην το κατάλαβες. Ποιο βλέπατε τώρα τελευταία, το σουηδικό? Α, ναι, το Love is Blind Σβέριγε. Παιδιά, άκουγα την Αντωνία και όταν πήγα εγώ Σουηδία, αλλά και την Αντωνία να μιλάει σουηδικά σε κάποια φάση και τη λέω, μιλούσαμε στο τηλέφωνο, τη λέω τώρα νομίζω ότι βλέπω το σουηδικό Love is Blind. Εγώ θα πω κωμωδία, περνάω φάση κωμωδίας. Ποια είναι η σειρά που γεννήθηκες, με βάση τα αδέρφια σου δηλαδή? Είμαστε και οι δύο οι μεγαλύτερες αδερφές, επομένως γρήγορη απάντηση σε αυτό, oldest. Φύγαμε. Διάλεξε τώρα ένα μήνα. Τώρα εντάξει, θα διαλέξει κάθε μία το μήνα που γεννήθηκε, θεωρώ.
Τι λες που θα διαλέξω εγώ Φεβρουάριο? Πας καλά, ο χειρότερος μήνας εκεί μες στο καταχύωνο. Αύγουστο εγώ διαλέγω. Έλα, γιατί θα διαλέξω εγώ το Μάιο, την Άνοιξη, διάλεξε το χειμώνα που στη Σουηδία από τις 3 η ώρα είναι νύχτα. Ωραία, εσύ Αύγουστο πότε? Ναι, όχι εντάξει, εγώ τους θα πάω με το Μάιο, ξέρω κι εγώ. Μ' αρέσει και ο Ιούλιος έτσι καλοκαιράκι. Δεν ξέρω. Όχι, ο Ιούλιος πλέον στην Ελλάδα είναι πολύ ζέστη. Έλα, Μάιος, καλός είναι ο Μάιος. Άντε. Πόσο καιρό πρέπει να είναι οι άνθρωποι μαζί πριν αραβωνιστούν? Τώρα δεν θα πάμε μετά με βάση την Κατερίνα που γνώρισε τον Γιώργο όταν ήταν μείον 3. Γιατί πρέπει να έχει μια απάντηση, it depends. Ναι, whatever είναι η απάντηση. Δεν υπάρχει στη ηλικία. Αν είσαι μικρός και απλά τύχει αυτός ο άνθρωπος να είναι ο άνθρωπός σου πολλά χρόνια, αν τον γνωρίζεις σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία, μερικοί και στους 6 μήνες παντρεύονται. Να πάρουμε ένα μέσο. Να πάρουμε το... Θα πάρω το μέσο όρο, εγώ πιστεύω. Από 2 χρόνια. Okay. 4. Διάλεξε το ιδανικό σου πρώτο ραντεβού. Να αγοράσετε σνακ και να δείτε ταινία. Α, και να πάτε σινεμά βασικά, μάλλον είναι αυτό. Go to the movies. Αυτό θα πω. Δεν θέλω να διαβάσω κάτι άλλο. Είναι πολύ ωραίο. Για πρώτο ραντεβού. Για πρώτο ραντεβού. Και πώς θα το μάθεις τον άλλον? Κάτσε, περίμενε να δω και τα άλλα μισό. Δεν θα μιλήσετε στο πρώτο ραντεβού? Κοίτα, με τον Γιώργο δεν γνωριζόμασταν ήδη. Ήταν όντως αυτό το πρώτο ραντεβού, αλλά ήδη γνωριζόμασταν. Οπότε ναι. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Λέει: μια δραστηριότητα όπως bowling, mini golf, να δείτε το ηλιοβασίλεμα με πικνίκ, να πάτε σε έναν αγώνα. Όχι, για πρώτο ραντεβού θα έλεγα. Δεν ξέρω. Να πάτε σε εστιατόριο για ένα επίσημο δείπνο ή Netflix and chill. Το πρώτο θα έλεγα. Μ' αρέσει και το δεύτερο με το bowling ή κάτι, ώστε να κάνετε και κάτι και να γνωριστείτε ταυτόχρονα. Αλλά και ταινία λίγο πιο κλασικό το σινεμά, ότι θα πάμε σινεμά και μπορείτε να πάτε και έναν καφέ πριν, ας πούμε, έτσι λίγο να πείτε δύο λόγια. Πιο καλό, δεν ξέρω. Okay, εγώ θα πάμε το δεύτερο. Η δραστηριότητα μου αρέσει full. Και εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητα bowling και mini golf. Αν και το bowling μου αρέσει σαν φάση. Οπότε δραστηριότητα, it is that for me. Green flag! Κι εγώ. Μπράβο μας. Είμαστε approved. Ναι. Hooray, λέει εδώ. You're officially approved. Α, εδώ δεν έχει και περιγραφή. Είναι αυτό. Σου λέει απλά είσαι green flag. Μα να σου πω κάτι. Τα είπαμε τόσο καλά. Ναι, τι είπαμε, θα πηγαίναμε ένα ωραίο ραντεβού. Δηλαδή και λεπτομέρειε. Αμάξι, βάλαμε στην τύχη. Αμάξι, στην τύχη. Μπουκάλι νερό, βάλαμε στην τύχη. Είμαστε green flags και οι δύο. Ποιο ξέρει. Και ήρθε η ώρα για το τελευταίο quiz, το οποίο θα μας πει αν έχουμε υπερβολικά ψηλά ή χαμηλά στάνταρ. Λέει ότι θα μας δώσει εδώ κάποια deal breakers, τα οποία είναι σχετικά δημοφιλή τον τελευταίο καιρό, για να καθοριστεί αν έχουμε υπερβολικά μεγάλες προσδοκίες από το έτερον ίμιση και γενικά από το dating. Πάμε να δούμε. Δεν έχω ιδέα τι θα μας πει εδώ. Θα μας πει ντελούλου. Ναι, αυτό. Θα μας πει αν είμαστε ντελούλου ή όχι. Ωραία. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους συντρόφους σου, τι προσέχεις πρώτα, το χαρακτήρα ή την εμφάνιση? Μάλλον την εμφάνιση, αλλά ένας καλός χαρακτήρας θα σε προχωρήσει. Εννοείται την εμφάνιση στην αρχή, η πρώτη έλξη είναι σημαντική. Εννοείται η προσωπικότητα είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να διαφέρουν και μάλλον η προσωπικότητα, αλλά εννοείται ότι παίζει και η εμφάνιση ρόλο. Νομίζω ότι αν απαντούσα τη συγκεκριμένη ερώτηση πριν από μερικά χρόνια, θα πήγαινα πιο πολύ προς το πρώτο, ότι κάπως ξεκινάει με την εμφάνιση, αλλά μετά συνεχίζει με βάση το χαρακτήρα. Νομίζω ότι είμαι στο αντίθετο τώρα, ότι μάλλον πρώτο χαρακτήρας και μετά η εμφάνιση, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι εκεί είμαι, άρα θα πήγαινα με το τελευταίο. Ωραία, και εγώ με το τελευταίο. Με την έννοια ότι και ο χαρακτήρας, ρε παιδί μου, και η προσωπικότητα του άλλου πιστεύω μπορεί να σε κερδίσει στην αρχή. Αλλά όπως λέει, ότι παίζει ένα ρόλο και να σε ελκύει και ο άλλος άνθρωπος, ας πούμε. Περιμένεις από το ραντεβού σου να πληρώνει πάντα το λογαριασμό? Πρώτη απάντηση. Πάντα? Όχι. Αλλά τις περισσότερες φορές ναι. Εδώ είναι θέλω και δεν θέλω, δηλαδή πρώτη απάντηση. Δεύτερη απάντηση. Ναι, αλλά πάντα το εκτιμώ. Αυτό έλειπα, μην το εκτιμάς κιόλας. Όχι, συνήθως εγώ πληρώνω. Και το τελευταίο εξαρτάται από ποιος έκανε initiate το date. Γιατί εγώ θα έλεγα κανένα από αυτά? Δηλαδή, άμα σου πω εγώ, έλα να βγούμε ραντεβού, πρέπει εγώ να πληρώσω? Αλλιώς ή θα πληρώνεις πάντα εσύ ή πάντα εγώ? Συνήθως έτσι πάει. Και από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχει να κάνει με σχέση, αλλά να βγεις, ας πούμε, με κάποιον ραντεβού του τύπου, άμα σε καλέσω εγώ να βγούμε ραντεβού, είναι σύνηθες να πληρώνει αυτός που καλεί. Μάλλον έχει να κάνει με το πρώτο ραντεβού, γιατί μετά στη σχέση το βρίσκεις. Ναι, αυτό θα έλεγα, ότι κάπως λίγο... Δηλαδή αν είναι για μια σχέση και εμένα δεν με καλύπτει κανένα από όλα αυτά, αλλά ένα ραντεβού με έναν σχετικά άγνωστο, σε εισαγωγικά. Ποιο θα έλεγες εσύ, το τελευταίο? Πιο λογικό μου φαίνεται, είναι αλήθεια. Ναι, το τελευταίο. Αλλιώς είμαι πιο πολύ σε φάση ότι μία πληρώνει ο ένας, μία πληρώνει ο άλλος και τέλος, αλλά δεν υπάρχει σαν επιλογή, ναι. It's okay. Λοιπόν, και ίσα μετά είναι και καλό για να κανονίσεις και επόμενο ραντεβού. Δηλαδή λες, α, με κέρασες, θα το δεχτώ μόνο αν κεράσεις το πω, κατά, και πετάς ατάκα. Στα πρώτα ραντεβού
περιμένει ο άλλο να σου κάνει δώρα. Έτσι με το καλημέρα. Ίσως αν αυτό σημαίνει ότι με σκέφτεται, ναι, έτσι κερδίζει κάποιον. Όχι, τα ραντεβού είναι αρκετά για μένα. Ίσως, αλλά θα ήθελα κάτι πολύ μικρό ή χειροποίητο. No, it's weird, please. Αυτό θα έλεγα. Νομίζω ότι είναι ερωτήσεις πιο πολύ για το εξωτερικό. Δεν ξέρω αν το συνηθίζουν, ας πούμε, να το κάνουν αυτό. Τώρα στην Ελλάδα σιγά μην πας δώρο στο πρώτο ραντεβού, νομίζω. Εκτός αν είναι κάτι που σας δένει ή κάτι που, ξέρω εγώ, βρεθείτε μετά από χρόνια και, ξέρω εγώ, είναι κάτι συμβολικό. Αλλιώς τώρα δεν κολλάει. Ότι τι, περιμένω δώρο. Δεν βρίσκεσαι για το δώρο, βρίσκεσαι για τον άνθρωπο. Εκτός και άμα βρεθείτε και μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου ραντεβού, άλλος έχει γενέθλια, ας πούμε. Και ναι, πεις ότι να σου πήρε κάτι, γιατί. Μόνο τότε. Το αλλά είναι επίσης weird. Γιατί δεν το ξέρεις ακόμη καλά, τι δώρο θα του πάρεις. Θα σταματούσες να βλέπεις κάποιον αν μάθαινες ότι βγάζει λιγότερα λεφτά από σένα. Είναι αστείο αυτό τώρα. Δείξε μου το ε9 σου πρώτα και μετά. Θέλω το καθαριστικό εφορίας. Αλλιώς δεν. Προφανώς όχι, δηλαδή εντάξει. Δεν διαβάζω καν τις απαντήσεις. Αν έβγαινες με κάποιον που γνώρισες μέσω ενός dating app, θα σε χαλούσε αν στην πραγματικότητα είναι διαφορετική από τις φωτογραφίες. Ναι, μάλλον. Maybe a bit, only because it feels kind of dishonest. Δηλαδή, μην δεις έναν τελείως διαφορετικό άνθρωπο, θεωρώ. Αυτό είναι το catfish. Βάζει, ξέρω εγώ, φωτογραφία του Brand Pitt. Επειδή κάποιος το είπε ότι μοιάζει με τον Brand Pitt, ας πούμε. Συμφωνώ σε αυτό. Περιμένω τον σύντροφό σας που ανοίγει πάντα τις πόρτες. Ναι, την always. Την πόρτα της του περιμένω να μου ανοίξει. Αν δεν μου ανοίξει την πόρτα, εγώ δεν μπαίνω στο αμάξι. Κάποιοι είναι αστείο, παιδιά, συγγνώμη. Και έχεις εσύ τα κλειδιά στην τσάντα και περιμένεις έξω την πόρτα. Είναι αστείο, γιατί σου κάνει και την ερώτηση. Δηλαδή, αν τυχαίνει και το κάνει όντως ο σύντροφος, ας πούμε, και είναι κάτι που σου αρέσει, okay. Αλλά τώρα που λέει, αν το περιμένεις, ας πούμε, αυτό από τον άλλον. Είναι λίγο αστείο αυτό. Και τελευταία ερώτηση, και η πιο σημαντική με βάση εδώ, λέει most importantly. Σου έχουν πει ποτέ αν έχεις high standards ή ιδέες? Αυτό είναι η ερώτηση του quiz. Δηλαδή, αυτό είναι cheat από αυτή τη στιγμή. Μας έβαλε να απαντήσουμε σε τόσες ερωτήσεις. Να μας ρωτήσει στο τέλος αν πιστεύουμε ή αν έχουν high standards. Ωραία, και απαντήσεις έχει ότι μου το έχουν πει 1-2 φορές, ότι ναι, έχεις high standard, nope. Δεν είμαι σίγουρη, αλλά ίσως. Εγώ πιστεύω καμία από τις δύο δεν έχει high standard και μπράβο μας. Θα μας βγάλει τελείως τελούλου. Πάρα πολύ ωραία τα απαντήσαμε όλα. Δεν μας νοιάζει πόσα λεφτά θα έχει, δεν μας νοιάζει να μας κάνει δώρα. Nope, never. Πάμε. 1, 2, 3. Average, με είπε εμένα. Και εμένα. Μας είπε και average, δηλαδή. Πού να θέλαμε να είχαμε και απαιτήσεις ή να μην είχαμε καθόλου απαιτήσεις. Δεν έχω καταλάβει όμως τι σημαίνει αυτό. Εγώ ήθελα να μου πει. Μπράβο, κορίτσι μου, είσαι ολόσωστη. Έχεις το average, ρε παιδί μου. Δεν έχεις ούτε του high ούτε του low. Άρα είμαστε λέω σωστές. Περίμενε, δεν τα λέει καλά. Θα σου πω εγώ. Σημαίνει, ξέρουμε ποιες είμαστε, τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας και από εκεί και πέρα και οι επιλογές μας είναι ολόσωστες. 10. Ωραία, 10. Είμαστε άψογες λοιπόν, μπράβο μας. Αυτά λοιπόν, τελειώσαμε. Αυτά ήταν όλα τα quiz. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως θα κρατήσουμε ότι είμαστε και οι δύο green flag. Ναι, μα και βέβαια. Οργανώσαμε τους γάμους μας, είδαμε αν έχουμε ή όχι expectations κτλ. Μπράβο μας, Αντωνία. Προτείνετε μας και άλλα τέτοια quiz που θέλετε να κάνουμε. Για αυτά τα εμπεριστατωμένα επιστημονικά τεστ να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Έτσι, έτσι πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε τα link από όλα μας στα social media και τα προσωπικά μας κανάλια. Όπου μπορείτε να μας ακολουθήσετε. Εάν φτάσετε μέχρι εδώ, ευχαριστούμε που μας αντέξατε. Και τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Κάντε εγγραφή τώρα! Και τι άλλο μου πεις να πω?